Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Ακόμα μια εύκολη, θα έλεγα, νίκη όσον αφορά τον τρόπο που την πήρατε. Ανοίξατε μια διαφορά γύρω στους 20-22 πόντους. Συγκρατήσατε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Στο τέλος, ο Απόπ κατάφερε να μειώσει, να ψαλιδίσει λίγο τη διαφορά, αλλά δεν σας ανησύχησε ιδιαίτερα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι κερδίσαμε, όπως είπες και εσύ, το σημερινό παιχνίδι που ήταν και το συζητούμενο. Αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας γενικά. Γιατί χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, αυτά που είχαμε σχεδιάσει δεν τα εκτελέσαμε. Εντάξει, μπορεί να είναι διαφορά δυναμικότητας της ομάδας και κερδίσαμε, αλλά το θέμα είναι να βελτιώνεις κάθε προπόνηση, κάθε παιχνίδι και να ακολουθάς το πλάνο που έχεις δουλέψει όλη την εβδομάδα. Ήταν η συγκέντρωση, δηλαδή, ο λόγος της έκρηξης που κάνετε σε ένα από τα time out? Και η συγκέντρωση και ειδικά η αφοσίωση στην άμυνα που ήταν σε μηδενικά επίπεδα σε αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που κάνει προαθλητισμό. Ανεξάρτητα με τον όποιον παίζεις, πρέπει να παίζεις 100% και ειδικά αμυντικά πρέπει να δίνεις το καλύτερο που μπορείς, έτσι ώστε όταν βρεθείς και σε άσχημη επιθετικά βραδιά να κερδίσεις τα παιχνίδια. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Σήμερα προσπαθήσαμε σε όλες τις επίθεσεις να κερδίσουμε το παιχνίδι, πράγμα που δεν μου άρεσε και θα το δουλέψουμε τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, στα προηγούμενα παιχνίδια η ΑΕΚ είχε δείξει μια πολύ μεγάλη σημαντική βελτίωση σε σχέση με το υπόλοιπο της σεζόν. Είχε πάρει, δηλαδή, τα παιχνίδια με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Εντάξει, και το σημερινό το ίδιο έγινε πάνω κάτω, αλλά αυτό είναι ένα φαντάζομαι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που έχετε βάλει το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, σίγουρα δουλεύουμε πολύ σκληρά με την ενσωμάτωση του καινούργιου παίκτη του Ντέιβις. Έδειξε ένα ρολάρι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά εντάξει, η στόχη της ΑΕΚ είναι υψηλή και πρέπει κάθε παιχνίδι να απομονώνουμε τα κακά, έτσι ώστε να τα βελτιώνουμε και να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία για τη συνέχεια.